Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα, ποδοσφαιρική Δευτέρα. Ανάλυσε τον bodypress.gr με διπλή, μάλλον, σύνθεση δύο ατόμων σήμερα και όχι τριών όπως συνηθίζουμε. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Τάσος Ζέρβας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά όπως ξεκινάμε κάθε εβδομάδα, αναλύοντας το όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο, που ήταν πλούσια αγωνιστική δράση. Την Κυριακή, κυρίως, το Σάββατο, Τάσο, ήταν λίγο ξενέρο το Σάββατο. Δεν είχε... Περιμέναμε να δούμε λίγο και την Μπαρτσελόνα το βράδυ τι θα κάνει. 1-0 κέρδισε, να δούμε λίγο πώς δουλεύει μπροστά ο Μπόατενγκ. Ζορίστηκαν πάντως. Ζορίστηκαν, ναι, μόνο 1-0 τώρα για τέτοιο παιχνίδι. Και το πέναλτι που πήρε ο Πικέ το πρώτο. Το δεύτερο ήταν πιο πολύ πέναλτι που το έχασε μέσα. Τώρα εδώ ένας φίλος μας από το Ριπρές θα αρχίζει να κράζει για την Μπαρτσελόνα και το πόσο εύκολα τις πηρίζουν. Αν εννοείς αυτό που κατάλαβα, δεν ξέρω τι έχει να πει για το μεσημέρι της Κυριακής, βέβαια. Λογικά οι σφιγμοί θα φύγανε πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Πώς κατάφερε η Ρεάλ μετά, ενώ τελευταία έχει αρχίσει να βρίσκει πατήματα, να τώρα κάνει μια ήττα πάλι πισωγύρισμα. Να σου πω όμως, αυτό μου αρέσει πολύ, ρε Γιώργο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και τίποτα σίγουρο. Ναι. Άμα δεν παίξεις εκεί, δεν κερδίζεις. Δεν έχει τώρα, επειδή είμαι μεγαλύτερη ομάδα, εντάξει, επειδή είσαι μεγάλη ομάδα, θα πάρεις κάποια σφυρίγματα μέσα σε όλα. Αλλά αν δεν παίξεις πραγματικά, δεν θα κερδίσεις τέλος. Και η Γερόν της έκανε την κηδεία που έπρεπε να της κάνει. Έτσι είναι. Φυσικά θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και με το ντέρμπι του Σαββατοκύριακου. Μόνο στην Ελλάδα άλλωστε είχε ντέρμπι. Δεν είχε πουθενά άλλο στην Ευρώπη ντέρμπι όπως το Παρασκευή. Το είπες αυτό το ανέφερε. Ναι, δεν είχε. Εντάξει, είχε ωραία παιχνίδια μου. Την Παρασκευή είδαμε το 2-3 της Μπάγερν δύσκολα στην έδρα της Augsburg. Είχε χθες η Νάπολη κάλωσε με την Τωρίνο 0-0. Είχε παιχνίδια. Δεν είχε Πρέμιερ Λίγκ. Μωστά δεν έχει Πρέμιερ Λίγκ το Σαββατοκύριακο, δεν περνάει. Α, δεν έχει. Δεν είναι σαν να λείπει κάτι από το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, γιατί καλώς ή κακώς οι πιο καλοί παίκτες, πιο δυνατές ομάδες είναι εκεί. Και δηλαδή και εμένα έτσι λίγο. Δεν το πολύ ευχαριστήθηκα το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, σήμερα έχει Chelsea Manchester για τους 16 του FA Cup. Οπότε σήμερα, ναι, το βράδυ. Το Stamford Bridge. Καλό ζευγάρι, εξαιρετικά, δυνατό. Εξαιρετικά. Γενικά η εβδομάδα είναι φωτιά. Σήμερα έχει το ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης και το Όφυλλα Μία εδώ στα δικά μας. Στο Όφυλλα Μία που αναμένεται να γίνει χαμός, αν και εντάξει, εκείνη την ώρα οι περισσότεροι θα βλέπουν το ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Αλλά το Όφυλλα Μία κρίνει πολλά όσον αφορά τη μάχη εκεί του υποβάσμου. Πολύ μεγάλη σημασία παιχνίδι, γιατί ο Όφυλλα πρέπει να κερδίσει. Ναι, παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν κάνει και εκεί οι πατέρας και γιος Σαμαρά μια πολύ δυνατή προσπάθεια για τον νέο Όφυλλα. Μέσα από ακαδημίες με πλάνο δεκαετίας και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουν και για να πάρουν εμπιστοσύνη ότι και ψυχολογία ότι θα μείνουν στην κατηγορία και να πιστέψουν στο πλάνο τους για τη συνέχεια. Και να πλησιάσουν και στη ζώνη και βαθμολογικά βέβαια. Και η Λαμία, εντάξει, αν το πάρει, νομίζω καθαρίζει σε μεγάλο βαθμό αν καταφέρει να κάνει διπλό. Έχει σήμερα και τη Ρώμα κόντρα στην. Μου διαφεύγει τώρα. Τέλος πάντων, παίζει και η Ρώμα σε 9.30. Έχει το Νιρεμβέργη Ντόρντμουντ στη Γερμανία. Ρώμα Μπολόνια. Νιρεμβέργη Ντόρντμουντ στη Γερμανία. Ντόρντμουντ που είναι στα σχοινιά τελευταία. Έφαγε και τριάρα από την Τότεναμ και τώρα είναι στο συν 2 μάλλον. Θέλει να το πάει στο συν 5, αλλά δύσκολη εξέταση έξοδο. Θα κερδίσει, πιστεύω σήμερα. Θα κερδίσει, λες. Δεν είναι. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που παίζουν και την τόσο παραγωγικότητα που έχει σαν ομάδα. Ναι. Η σφαλιάρα που έφαγε μεσοβδόματα, όπως λες, από την Τότεναμ, γιατί καλώς ή κακώς δεν γίνεται να το γυρίσει αυτό το μάτς, αν και είναι η γερμανική ομάδα και αυτή δεν τα παρατάνε ποτέ. Ναι, να κερδίσει τώρα 4-0 την Τότεναμ, δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Και να μην σκοράρει και η Τότεναμ. Ναι. Αυτή η καθίζηση, λες, οφείλεται της Ντόρτμουντ το τελευταίο διάστημα, ενώ έχει φτάσει μέχρι και το συν 8, συν 10, αν θυμάμαι, κόντρα στην Μπάγκερ, στη Γερμανία φέτος. Τελευταία είδαμε αυτό το 3-3 από 3-0 με τη Χόφενχάιμ που το γύρισε το προηγούμενο Σάββατο. Γενικότερα βλέπουμε να υπάρχει μια καθίζηση. Και από ό,τι παρατηρούσα, γενικότερα οι ομάδες του Φαβρ, το δεύτερο μισό της σεζόν, δείχνουν μια πτώση, ένα ντεφορμάρισμα. Λες, οφείλεται σε αυτό, στο γεγονός ότι έχει αρκετούς άπειρους παίκτες, ίσως να επηρεάζει. Μάλλον είναι και τα δύο, όπως τα λες. Γιατί το να μπορείς να κρατήσεις σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο μεγάλα στατιστικά ευστοχίας, τόσο δηλαδή νίκες συνεχόμενες, χωρίς να γκελάρεις και η πίεση του πρωταθλητισμού. Και όλα αυτά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και ένα κομμάτι να έχεις κάποιες απώλειες. Γιατί και οι πνευματικά ποδοσφαιριστές κουράζονται από όλη την προσπάθεια. Αλλά ίσως και ο προπονητής σε αυτό το κομμάτι, όπως αφού το έχεις παρατηρήσει, δεν το δουλεύει πολύ καλά το κομμάτι της προετοιμασίας. Ναι. Αλλά τους βλέπεις ότι πάλι είναι εκεί, επιμένουν. Σήμερα είναι κομβικό νομίζω το παιχνίδι. Αν το πάρει, εντάξει, θα στείλει ένα μήνυμα ότι όπα, εδώ είμαστε. Εντάξει, φτάνει. Μέχρι εδώ έτσι, κάτσαμε. Ναι. Από εδώ και πέρα πάμε για το πρωτάθλημα. Γιατί και η Bayern ξέρει που τι είναι. Όλο λένε να εκτός παιχνιδιού, εκτός παιχνιδιού. Θα το βλέπουμε στο Μάιο πάλι να πανηγυρίζουν. Ακριβώς, ναι. Με την Bayern ποτέ δεν μπορεί να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Ακόμη κι αν είσαι πρώτος με διαφορά. Βέβαια, η Bayern θα την περιμένουμε να τη δούμε αύριο. Νομίζω είναι το μάτι της εβδομάδας αυτό. Το μάτι του μήνα, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ για μένα έτσι τόσο ψηλά το έχω το Liverpool Bayern γιατί είναι και οι δύο ομάδες.
Περιμένουμε να δούμε πολλά σε αυτό το παιχνίδι και θα έχουμε να αναλύσουμε την Τετάρτη. Τι να πρωτοβουλήσει τώρα. Liverpool Bayern. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει τώρα. Ναι. Πεκταράδες. Σίγουρα η Liverpool τώρα είναι το ερωτηματικό σε αυτό. Γιατί σε εισαγωγικά την πίεση την έχει η Liverpool, γιατί θέλει, κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα στην Premier League. Η Bayern προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά εφόσον το παίρνει την τελευταία δεκαετία, το έχει πάρει 6-7 φορές. Δεν είναι και για αυτήν αυτό σκοπός, όπως είναι ναι. για τη Liverpool που είχε να το πάρει πολλά χρόνια. Πόσο θα μπορέσει να ισορροπήσει και τις δύο διοργανώσεις. Ναι, όντως αυτό είναι ερωτηματικό. Θα το δούμε, αρχίζει γενομένως από πολύ, αύριο. Δηλαδή, έτσι όπως προσεγγίζω το παιχνίδι, πιο πολύ μου γεννάται ερωτηματικό για το τι Liverpool θα δούμε. Ναι. Και με την πίεση του πρωταθλήματος. Λες να κάνει και αλλαγές ο Κλοπ. Δεν νομίζω σε τέτοιο επίπεδο σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ναι. Και γιατί, όπως λέγαμε και τις πάλι με τον Αντώνη, δεν έχει τόσο μεγάλο βάθος Liverpool στον πάγκο της. Οπότε λες, θα παίξει πάλι με τους ίδιους, τους 13-14 ποδοσφαιριστές, να αλλάξει κάποιος να ξεκουράσει. Παρ' όλα αυτά, τις λύσεις τις δίνουν συγκεκριμένα 3 ή 4 ποδοσφαιριστές. Οπότε ναι, όντως. Υπάρχει εκεί ένα ερωτηματικό. Έχει και μετά την Τετάρτη έχει και το Ατλέτικο Γιούβε, εκεί και αν είναι σκακέρα. Σιμεώνε, Αλέγκρι. Τα 4 τελευταία ή στα 2 τελευταία μεταξύ τους που είχαν ξανασυναντηθεί πάλι στο Champions League, θυμάμαι. Είχε ένα 0-0 και ένα 1-0 της Ατλέτικο. Άντερ και τα δύο και σπιχτά παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Με αυτούς τους δύο προπονητές. Εντάξει, ο Αλέγκρι είναι... Δεν είναι τόσο αμυντικογενής προπονητής όσο... Απλά προσαρμόζεται ανάλογα με το παιχνίδι. Σωστά, σωστά. Έχει έτσι τέτοιο πλουραλισμό στις τακτικές του προσεγγίσεις που μπορεί και προσαρμόζεται κάθε φορά διαφορετικά. Ωραίο, αυτό το μάτς θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σκακέρα θα είναι αυτό. Αν και νομίζω ότι όπως βλέπουμε τώρα φέτος με Κριστιάνο Ρονάλντο την Γιουβέντους, ότι σαν να της προσθέθηκε αυτό που της έλειπε κάτι παραπάνω που τους έλειπε για να κάνει το παραπάνω βήμα. Να το δούμε. Είναι ωραία εβδομάδα. Έχει και τη ρεβάνση στην Ευρώπα, έχει και τη μάχη του Ολυμπιακού στην Ουκρανία την Πέμπτη. Η ρεβάνση είναι τώρα του Ευρώπα. Ναι, 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 είναι αυτήν την εβδομάδα όλα. Μάλιστα. Κατευθείαν. Παρασκευή και κλήρωση. Ναι, 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 αυτή την Πέμπτη στις 10. Ολυμπιακός που πήρε ψυχολογία για να σε πάω εδώ και στα του ντέρμπι σιγά σιγά στα δικά μας. Τι διπρόσωπο παιχνίδι ήταν αυτό. Πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, 0-1 δίκαιο. Θα μπορούσε να είναι και ισόπαλο βέβαια. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη όμως νομίζω σε γενικές γραμμές. Γιούχα στο Καραϊσκάκι, αναστάτωση, εφιάλτες στον Ολυμπιακό. Και ξαφνικά ένα δεύτερο ημίχρονο. Λες και είδαμε άλλο παιχνίδι εντελώς. Αυτό το μάτς είναι ο ορισμός του ότι το ποδόσφαιρο, όπως είναι και κάθε έτσι, αγωνιστικό άθλημα, είναι θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή ο τραγικός, ο κάκιστος Ολυμπιακός θα μπορούσε να χάνει 0-2 στο ημίχρονο αν ο Μάνταλος έκανε γκολ τις ευκαιρίες του. Ναι. Και η ΑΕΚ να έχει κάνει ένα θρίαμβο με 0-2 ημίχρονο. Δεν, εντάξει, γιατί μετά δεν το πιστεύεις κιόλας ότι μπορεί να το γυρίσεις. Με 0-1 ημίχρονο λες το ισοφαρίζω και μετά είμαι έντερκιο. Και είμαι κοντά. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, δέχεται τον γκολ η ΑΕΚ και μετά από εκεί βλέπεις ότι φυσικά έχει και ένα ποδοσφαιριστή ο Φορτούνης που. Πολλές φορές εμείς ξέχωρα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του έχουμε τονίσει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχει και ηγετική φυσιογνωμία, κουβαλάει την μπάλα την ομάδα στις πλάτες του. Είναι ο κύριος εκφραστής δηλαδή του Ολυμπιακού. Βλέπεις ότι μόλις κάνει εκείνο τον γκολ, κατευθείαν γυρνάει όλη η ψυχολογία υπέρ του Ολυμπιακού. Και πατάει το κουμπί και αλλάζει όλο το παιχνίδι, ναι. Αλλά και η ΑΕΚ, γιατί η μία άποψη του νομίσματος είναι ο καλός Ολυμπιακός, το πώς του γύρισε ψυχολογία και έβγαλε αυτά που μπορούσε μεσοεπιθετικά. Εντάξει, και αυτά τα έχει αποδείξει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Το πώς η ΑΕΚ καταραίει έτσι και δείχνει τόσο μεγάλα κενά πίσω. Νομίζω ότι η ΑΕΚ μόλις δέχτηκε τον γκολ, σαν να πίστεψε ότι ήμασταν κοντά στο θαύμα, ήμασταν κοντά στο να πάμε να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση γιατί θα βγάζαμε. Τώρα, σαν, δηλαδή, τα παρατήσανε μόλις φάγανε τον γκολ, ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς τόσο μεγάλη η καθίζηση της ΑΕΚ, δηλαδή με τόσα αμυντικά λάθη και στο δίδυμο των αμυντικών της. Τόσο κακή συγκέντρωση, δηλαδή με διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, δεν γίνεται. Ναι, όντως. Εντάξει, αμυντικά λάθη βέβαια δεν με καθίσει αυτό σισε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αλλάξουν κυριολεκτικά, δεν υπερβάλλω, με δεύτερη πάσα δεν μπορούσαν να αλλάξουν λίγο στο πρώτο μέρος. Έπαιξε ρόλο και φαίνεται πίεση πόσο σίγουρα. Πίεση είχαν για το να κερδίσουν. Δέχτηκαν τον γκολ και βγαίνει αυτό το συνοθήλευμα, το άσχημο, ας πούμε, ότι δεν μπορούσαν να συνεργαστούν ποτέ. Μια ΑΕΚ που πίεζε φυσικά πολύ καλά στο πρώτο μέρος. Δηλαδή και ο Μάνταλος, ο Λιβάγια, που δεν είναι τόσο φημισμένος για τα μαρκαρίσματά του, ο Σιμόες, ο Άλεφ,
με δύναμη, έτσι, aggressive μαχαρίσματα. Δείχνανε ότι είμαστε εδώ και το πιστεύουμε. Ναι. Ο Χιμένες το πέταξε και το καρφάκι του. Δεν ξέρω αν άκουσες τη δήλωση μετά το παιχνίδι. Πήγε να δικαιολογήσει κάπως αυτή την καθίζηση, λέγοντας ότι δεν μπορούσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το ρώτησαν μετά. Κατάστασης. Κάπως έτσι. Αυτό δεν άφησε, δεν το είπε ξεκάθαρα. Αυτό νομίζω άφησε να εννοηθεί. Τον ρώτησαν μετά, βέβαια, αν εννοεί ότι η ομάδα είναι απροπόνητη. Ότι έτσι την έχει παραλάβει δηλαδή από τον Μιζουνίδη. Και είπε, όχι, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Απέφυγε να απαντήσει δηλαδή. Αλλά το καρφί, δεν ξέρω, εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι όπως άκουσα τη δήλωση. Εντάξει, πήγε να δικαιολογήσει λίγο τα δικαιολόγητα. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται να φταίει τώρα ο Ζουνίδης για πράγματα που αξιά ξέρουμε τι προβλήματα είχε. Όταν έχει αποδυναμωθεί τόσο το ρόστερ της. Χωρίς τον Σιμόε σε ένα μεγάλο μέρος του από τον Νοέμβριο είχε να παίξει. Το Δεκέμβριο ναι. Δεν συμμετείχε. Ο Μπακασέτα το ίδιο. Τώρα γυρνάει ο Χιμένεθ. Έρχονται και αυτοί. Δηλαδή δυναμώνεται με ποδοσφαιριστές ΑΕΚ και για χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να πεις τώρα ότι φταίει ο Ζουνίδης. Εκεί στην ΑΕΚ με τον Ζουνίδη τα έχουν λίγο κάπως. Δηλαδή προσπαθούν σε εισαγωγικά να του ρίξουν ευθύνες για ό,τι έχει γίνει. Έχει τις ευθύνες του, αλλά όχι ότι το δεύτερο ημίχρονο και η φυσική κατάσταση. Τόσο άλλο ο Μάνος Ζουνίδης είναι ένα προπονητής ο οποίος τις ομάδες του έχει γίνει γυμνασμένες. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος στέκεται σε περισσότερο τεχνικά χρηστικά και τακτικά. Λέγαμε χθες και στην εσωτερική συζήτηση στο Repress για το ότι φέτος τα project κατατάσσονται με τη σειρά που θα έπρεπε, έτσι. Βάσει αγωνιστικού πλάνου, βάσει το τι περιμέναμε. Πρώτος ο ΠΑΟΚ δηλαδή δικαιολογημένα. Δεύτερος ο Ολυμπιακός και χθες φάνηκε και αυτή η διαφορά το ότι φέτος είναι ένα πολύ καλύτερο project από αυτό της ΑΕΚ. Στο πώς στήθηκε από το ξεκίνημα και στο πώς είχε διάρκεια μια σεζόν. Εντάξει, αυτό ήταν νομίζω για φέτος το ταβάνι του. Είναι ένα καλό project που βάζουμε το Μαρτίς. Τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε αναλύσει και πολλές φορές. Και η ΑΕΚ, το πώς, αν και πήγε να αναθαρρύσει τώρα λίγο με το Χιμένεθ, ουσιαστικά παίρνει αυτό που της άξιζε φέτος, με βάση το project που έτσι από το καλοκαίρι. Εφόσον την απογυμνώσαν την ομάδα και δεν την ενισχύσανε με τίποτα, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα γίνει ξανά ό,τι έγινε πέρσι αποδυναμωμένος. Είναι μια προσέγγιση η οποία είναι κακή από την αρχή. Ναι. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έδειξε δηλαδή τα προβλήματα που είχε από τις πρώτες αγωνιστικές. Δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε τη δημιουργικότητα. Έπρεπε να έχει διαφορετικό. Τώρα τη βγαίνει ο Πόνσε. Αν ο Πόνσε ήταν από την αρχή ο ποδοσφαιριστής που βλέπουμε στις τελευταίες αγωνιστικές, ίσως θα μιλούσαμε για άλλη ΑΕΚ. Ναι, ανέβαζε πιο εύκολα τα γκολ. Το θέμα είναι τώρα εδώ το ερωτηματικό που μπαίνει. Τι έχουμε να περιμένουμε από την ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Γιατί ουσιαστικά παίζει χωρίς στόχο, έτσι. Εντάξει, έχει μεν στόχο να τερματίσει τρίτη. Δύσκολα θα χάσει την τρίτη θέση, όπως και να έχει. Αν και ο Ατρόμητος είναι στο ένα βαθμό, βέβαια. Αλλά... Γι' αυτό που λες για τα project που λέγαμε και χθες. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος δεν παίρνει από με βάση την προσέγγιση. Γιατί νομίζω ότι μετά τον ΠΑΟΚ είναι η πιο ποδοσφαιρική προσέγγιση όσον αφορά. Το τι έχω και πού θέλω να φτάσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Θα μπορούσε να είναι υψηλότερα. Το ότι ήταν δεύτερος μέχρι και το Δεκέμβριο και ήταν εκεί μαζί με τον Ολυμπιακό δεύτερο-τρίτος, δικαιολογεί την προσέγγιση που είχε. Δηλαδή είναι πολύ πιο ποδοσφαιρική προσέγγιση του Ατρόμητου από αυτή τη ΣΑΕΚ. Ναι. Να δούμε, εμείς το έχουμε και προσπέρασμα. Ναι, και έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον. Και ο Γουάρντα έβαλε χθες σκόραρε, οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά, αν αρχίσει και αυτός και δείξει τι ποδοσφαιριστής είναι. Ο Κουλούρης είναι στα 15 και συνεχίζει. Ο Κουλούρης είναι ασταμάτητος. Ναι. Και το άλλο ερωτηματικό που μπαίνει για την ΑΕΚ, από εδώ και πέρα, ή μάλλον αυτό που ξεκίνησα να λέω και νωρίτερα, τι θα περιμένουμε να δούμε, διότι πέρα από το στόχο του κυπέλου. Ουσιαστικά δεν έχει κάτι άλλο μεγάλο να κυνηγήσει σε ζώνη. Στο Champions League είδαμε το πώς ουσιαστικά είχε φιλική συμμετοχή. Άδειασε από εκεί ευρωπαϊκά. Στο πρωτάθλημα έμεινε πίσω πολύ νωρίς. Είχε τώρα το κίνητρο της δεύτερης θέσης. Χάνεται και αυτό νομίζω γιατί είναι στους 8. Συν το ότι ο Ολυμπιακός έχει 6 βαθμούς. Σε 9 βαθμούς δεν γυρνάει. Όσο γκέλες και να κάνει ο Ολυμπιακός ναι. Είναι αδύνατο. Οπότε στο πρωτάθλημα νομίζω εύκολα δύσκολα θα είναι εκεί τρίτο-τέταρτη. Οπότε εξάλλου βέβαια. Για την ΑΕΚ υπάρχει και το εξωαγωνιστικό εκκρεμή απόφαση για το αν θα τιμωρηθεί και για πόσα χρόνια από την UEFA. Οπότε μπορεί καν να μην συμμετέχει στην Ευρώπη του χρόνου, ό,τι θες και να τερματίσει. Άλλο σενάριο αυτό, εξωαγωνιστικό. Αλλά αγωνιστικά θέλω να πω: το μόνο που της μένει να διεκδικήσει είναι το κύπελο. Σίγουρα η ΑΕΚ φαντάζομαι ότι δεν θα φύγει πάλι ο Χιμένεθ στο τέλος της σεζόν, επομένως τον έχει και του χρόνου. Άρα, με τόσο χρόνο μπροστά της όσον αφορά το πρωτάθλημα, έχει όλο τον χρόνο για να μπορέσει να στήσει το project της επόμενης χρονιάς με ηρεμία, χωρίς πίεση, γιατί την τρίτη θέση
στην Ευρώπη θα είναι, ας το πούμε έτσι, αν βγάλουμε έξω αγωνιστικά, την, ναι, λέτε, αγωνιστικά, θα βγει στην τετράδα, την πεντάδα εκεί που ακριβώς, χρειάζεται. Αν βγάλουμε έξω την απόφαση που δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικής προσέγγισης και τακτικής, νομίζω ότι έχει όλο τον χρόνο για να μπορέσει να δουλέψει σωστά και με τις προσθήκες που πρέπει να κάνει για να ανέβει επίπεδο, γιατί η ΑΕΚ έπεσε επίπεδο με τους παίχτες που αποχωρήσανε πέρσι. Και σίγουρα, όπως το λες, ένας τίτλος όπως είναι το κύπελο είναι το μοναδικό κίνητρο που έχει και γι' αυτό νομίζω ότι σε όλες τις διασταυρώσεις που θα γίνουν η ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν έχει κάτι άλλο, όπως το λες, να διεκδικήσει. Ναι, είναι το μόνο που της έχει μείνει. Θα έχει ενδιαφέρον και εκεί, βέβαια, εντάξει, νομίζω μετά το 0-1 στο Περιστέρι θα τον περάσει το Αντρόμητο, αν και όχι τόσο εύκολα όσο θα περιμένουμε. Ο Αντρόμητος θα πάει να παλέψει στο ΑΚΑ. Ο Αντρόμητος είναι καλή ομάδα. Έχει κερδίσει άλλωστε τα δύο τελευταία χρόνια. Έχει κερδίσει 0-1 και μέσα της, έχει πάρει σε εισαγωγικά τον αέρα μέσα στην έδρα της. Άλλο παιχνίδι, εννοείται, και ειδικά πόσο μάλλον ένα 0-1 χωρίς να έχει σκοράρει ο Αντρόμητος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Αντρόμητος είναι η επικίνδυνη ομάδα. Και αν είναι και καλά όπως είναι καλά ο Γουλούρης και ο Γουάρντα, θα κινδυνεύσει. Ωραία. Άρη Πανιόνιο, είδες καθόλου χθες? Δεν είδα πολύ. Σίγουρα αυτό που ο Άρης θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα αν τυχόν δεν είχε αποβληθεί ο Μπάς. Όλοι σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει. Ναι. Ναι, γιατί και με παίκτη λιγότερο από το 10, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι είχε με παίκτη λιγότερο. Παρόλα αυτά, οι ευκαιρίες ήταν πάνω κάτω οι ίδιες και για τους δύο. Ήταν μοιρασμένο το μάτς δηλαδή. Αν ο Άρης είχε παίκτη παραπάνω, θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εντάξει, δεν το συζητάμε για την αποβολή, έτσι. Εντελώς ανόητη ενέργεια και το κατάλαβε και ο ίδιος, απολογήθηκε μετά. Ναι. Γιατί ήταν εντελώς αψυχολόγητο αυτό που έκανε στο 10, στο χώρο του κέντρου, να πάει έτσι. Εντάξει. Ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα ο Μαξίμοβιτς από ό,τι διαβάσαμε μετά. Δεν έχει κάτι τόσο σοβαρό όσο θα μπορούσε να είναι. Σίγουρα ευτυχώς που είναι καλά και το παιδί και δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει τέτοιο μαρκάρισμα, νομίζω, ο Μπάς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος και ειδικά σε τόσο νωρίς. Απλά και σαν ποδοσφαιριστής και εγώ όταν έπαιζα, δεν μπορείς να το ελέγξεις και πολύ. Ναι, δηλαδή, αν πάρεις μια απόφαση να πας, να πέσεις, ίσως κάτι πάει στραβά στον υπολογισμό σου και χτυπήσεις τον αντίπαλο. Μια ενέργεια που σίγουρα, αφού και ο ίδιος έδωσε ζήτηση συγγνώμη, κατάλαβε ότι ήταν λάθος. Ναι. Το κακό είναι για τον Άρη ότι χάνει 2 βαθμούς. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ακόμα πιο ήσυχος. Τώρα έρχεται μέσα στην Τούμπα. Και όχι μόνο πηγαίνει στην Τούμπα, πηγαίνει στην Τούμπα. Υποδέχεται την ΑΕΚ και πάει στο Καραϊσκάκι. Έχει αυτή την τριάδα σερί. Προηγήθηκαν 3 σερινίκες. Του χάλασε τώρα αυτό το σερί με το χθεσινή ισοπαλία των Πανίνων. Υπήρχαν και παράπονα για διαιτησία, αλλά εμείς είπαμε δεν θα ασχολούμαστε με αυτά στο Repress. Εδώ μόνο αγωνιστικά θα εξετάζουμε τα παιχνίδια. Και για τους κακεντρεχείς που ίσως θέλουν να ακούσουν την αναφορά σε αυτό. Εντάξει. Αλλού αυτές οι συζητήσεις, τέλος πάντων. Και το πόσο τώρα, αν και νομίζω με τον τρόπο που ήρθε αυτή η ισοπαλία χθες. Στο τέλος χειροκροτήθηκαν κιόλας και δεν νομίζω ότι έφερε γκρίνια. Γιατί ναι, μεν χάθηκαν 2 βαθμοί, αλλά όταν παίζεις με 10 παίκτες από το 10 και έχεις αυτή την εικόνα σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, στο τέλος δεν μπορεί να σε αφήνει απογοητευμένο ο βαθμός ισοπαλίας. Σίγουρα, σίγουρα. Με συγχωρείς. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο Άρης έχει σε εισαγωγικά 3 πολύ δυνατά παιχνίδια για να δείξει και αυτός τις δυνατότητές του, ούτως ώστε για την επόμενη χρονιά να μπορέσει να, με ομάδες μεγαλύτερης δυναμικότητας από αυτόν, όσον με βάση τον βαθμολογικό πίνακα, να μπορέσει να κάνει και αυτό τις προσθήκες που του χρειάζεται για να είναι ακόμα καλύτερο στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα παίξει με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Θα πάρει πράγματα από αυτό το παιχνίδι. Ναι. Στην ΑΕΚ παίζουνε. Εδώ, στο Χαρελάο. Στο Χαρελάο θα παίξει με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσει ο Άρης. Την ΑΕΚ την είδανε και χθες. Δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη χτυπήσει. Ειδικά με στην έδρα του. Ναι. Αν και στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει, θα μου πει μάλλον προπονητή ο Άρης και μάλλον προπονητική ΑΕΚ και το 4-0, δεν θέλω να το θυμούνται. Εντάξει, αλλά εδώ είναι ένα μάτς που το έχουν κυκλωμένο ότι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το τέρμα, να πάρει και μια μεγάλη νίκη ο Άρης φέτος. Έτσι ακριβώς. Και μετά στο Καραϊσκάκη φυσικά, ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός. Αλλά ο Άρης έχει δείξει ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια παίζει πάρα πολύ καλά, έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα και στην Ξάνθη και στην Τρίπολη. Και νομίζω ότι όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ γιατί έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην επιθετική μετάβασή τους και στην αμυντική του αντιπάλου είναι επικίνδυνοι. Ναι, έχει το Ντόντσο εκεί, τον Ματέο Γκαρσία χθες έδειξαν. Το Λάρσον. Ένα δείγμα, ναι, και ο Λάρσον αρκετά καλός ήταν χθες. Εντάξει. Αλλά έχει σφίξει πολύ ο Άρης. Αυτό που λέγαμε και το περιμέναμε ούτως ή άλλως, έχει σφίξει πολύ πίσω χρόνο, τον Παντελίδη. Θέλει χρόνο, ναι. Δεν γίνεται σιγά, αλλιώς. Σιγά πήγανε, δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε στην Ελλάδα κατευθείαν τις πρώτες 3-4 εβδομάδες βγάλανε άχρηστο τον Παντελίδη και ότι δεν δουλεύει και ότι η ομάδα, του είχαν βάλει μια πίεση ότι πρέπει να φύγει από την ομάδα.
κάνει το διπλό στην Ξάνθη και ξαφνικά το. Αντιστρέφεται όλο το κλίμα. Ναι. Είναι κακό, δηλαδή αυτή η νοοτροπία των άκρων είναι, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν έχει βάση. Ένα προπονητή για να δουλέψει θέλει μια ολόκληρη σεζόν, όχι δύο μήνε. Στου δύο μήνε, πόσο πράγματα να μπορεί να φυσήσει μέσα σε ένα, στο μυαλό του ποδοσφαιριστή, ώστε αυτό να μπορέσει να τα βγάλει στο γήπεδο. Θέλει χρόνο να του το βάλει από τη μία μεριά στο μυαλό. Να του το δείξει στην προπόνηση, να το βγάλει στην προπόνηση ο ίδιος και σιγά σιγά να το βγάλουν όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό θέλει χρόνο να οριμάσει. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Πάντως, όχι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση θετική χθες από τον Άρη, και αυτό μπορούμε να το πιστώσουμε και στον Παντελίδη, ότι παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο για 80-85 λεπτά και στο τέλος. Δεν έφτασε σημείο να κλειστεί με στην περιοχή του, να καταρρεύσει δηλαδή και από δυνάμεις και να το πιέσει ο Πανιώνιος τόσο πολύ. Πράγματι. Έβγαλε και κόντρες δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Είχε συνοχή και παράλληλα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι, δηλαδή να χτυπήσει σε συγκεκριμένες στιγμές. Γιατί όταν παίζεις με 10 παίκτες δεν μπορείς να έχεις να παίζεις από τόσο κυριαρχίας και να κάνεις πολλές επιθέσεις. Σίγουρα. Συμβιβάζεις με το αριθμητικό μειονέκτημα. Προσπαθείς να κλείσεις τους χώρους και στοχευμένες φορές να μπορέσεις να χτυπήσεις. Ναι. Και εντάξει, και υπάρχει η φάση του γκολ του Ματέο Γκαρσία που μπορούμε να σταθούμε, που είναι καρμπών με την εκτέλεση φάουλ που κάνει στο μάτς με τη Λαμία. Ίδιο εκτέλεση φάουλ. Ίδια κίνηση από όλους μέσα στην περιοχή. Στο ίδιο σημείο πηγαίνει η μπάλα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι το έχουν δουλέψει. Και βγαίνει το αποτέλεσμα. Αν επιμένεις πολύ σε τέτοιες φάσεις, έτσι και πώς, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια που σου γυρίζει μπούμεραγκ από το 10 να παίζει με παίκτη παραπάνω, πόσο κρίσιμες είναι οι στατικές φάσεις. Νομίζω είναι το τρόπος κλειδί για να μπορέσεις να πάρεις πράγματα, γιατί όσο αν υπάρχει αριθμητική ανισορροπία, στις στατικές φάσεις αυτή μηδενίζεται. Εξαλείφεται, ναι, αυτό το μειονέκτημα. Ωραία, φτάσαμε στις 2.30. Να πάμε και στο πρώτο break σιγά-σιγά. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, FM και NO, αποστολή στο 54526 ή και στη σελίδα του repress.gr στο Facebook. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε και παρέα. Θα πάμε στο break, θα επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα και για τα σημερινά παιχνίδια και να συνεχίσουμε εδώ το ανάλυσε το. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 3 παρά 20 ώρα, έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμη. Ανάλυσε το bodypress.gr, Γιώργος Παναγιωτίδης και Τάσος Ζέρβας. Στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο φίλος ο Ιορδάνης. Λέει, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν έχουν αμυντική γραμμή ούτε μέσους για να παίξουν με εισάξεις οι πιο δυνατές ομάδες ψηλά. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Το κατάλαβε ο Λουτσέσκου που έχει καλύτερους παίκτες. Το κατάλαβε και το Ρωσίδης, προφανώς αναφέρεται στη δήλωσή του μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τώρα νομίζω το κατάλαβε και η ΑΕΚ. Στο κύπελλο θα δούμε ΑΕΚ και Ολυμπιακό να παίζουν αλλιώς. Νομίζω συμφωνούμε με την άποψη του Ιορδάνη. Διαφωνώ μόνο στο τελικό κομμάτι του θα δούμε την άγια του Βέμπε να παίξουν. Αυτό εκεί θα σου έλεγα και εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξουν εύκολα τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι ένα πλάνο που δουλεύουν. Εντάξει, ομαδοχημένα όχι τόσο. Αν πάρουμε παράδειγμα την περσίνα ΑΕΚ, δεν θα. Συνεχίζει τα σώνα. Ωραία. Ωστόσο, ο Μαρτίνς νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο με ψηλά τις γραμμές. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο νομίζω για τον Ολυμπιακό όσον αφορά την αμυντική του γραμμή και τον τρόπο που αμήνεται. Θα συνεχίσει δηλαδή τα κενά που υπάρχουν στην άμυνά του, θα συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον ο ίδιος προπονητής επιλέγει να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Όπως τα λάθη που έκανε με τον ΠΑΟΚ εδώ στην αμυντική του μετάβαση ήταν μεγάλα. Τα πλήρωσε με την Δυναμό, τα πλήρωσε με την ΑΕΚ στην αρχή του πρώτου μέρους και θα μπορούσε να το πληρώσει και με το τελικό αν τυχόν η ΑΕΚ σκούραρε και επόμενο γκολ. Από εκεί πέρα στο δεύτερο, η ψυχολογία άλλαξε τελείως και κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε να δούμε. Εντάξει, τώρα αν βγάλει ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, εντάξει, αν περάσουν και οι δύο, και βγάλει ένα ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακός, η διαφορά βέβαια εκεί στην προσέγγιση είναι ότι είναι διπλά τα παιχνίδια. Και ίσως παίξει ρόλο και το πού θα είναι το πρώτο, πού θα είναι το δεύτερο. Αν και εντάξει, μακριά το πάμε, αλλά. Σίγουρα, αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία θα κάτσει πίσω από την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, όπως και σαν φιλοσοφία συλλόγου, θα πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας να έχει την μπάλα αυτό στα πόδια του. Και αυτό είναι κάτι φυσικά που το πληρώνει. Και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, μέχρι και το τέλος της σεζόν, όσο είναι ο Μαρτίνς και επιλέγει αυτή την τακτική, εφόσον δεν υπάρχουν και τρίχοι χάφοι οι οποίοι να έχουν πολλά τρεξίματα πλην του Καμαρά, ο οποίος έχει τακτικά θέματα όμως, τα προβλήματα στην άμυνά του θα είναι πάντα πια. Θα συνεχιστούν δηλαδή αυτό. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Να πάμε λίγο και στα σημερινά. Δεν αναφερθήκαμε βέβαια στο Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης αρκετά, που έγινε το Σάββατο. Εκεί το μάτς φάνηκε πόση πίεση έχουν και οι δύο, νομίζω.
Σίγουρα, σίγουρα. Και ευτύχησε ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί. Και νομίζω ότι εκεί ήταν που έπαθε ρήξη χειαστού ο Λάζαρος. Ναι, χθες το 65. Εκεί, ναι, απίστευτο. 65, ναι. Έφυγε από το γήπεδο, πονούσε. Φαινόταν και από τις εκφράσεις ότι κάτι σοβαρό έχει υποστεί. Τελικά είναι. Από πάλι το παιδί έπαθε ρήξη. Είναι κρίμα, ναι. Για κάθε ποδοσφαιριστή, έτσι. Το κοιτούσε και το στιγμιότυπο εκείνης της φάσης είναι ότι το κοιτούσε ο Μάνταλος και είχε φρικάρει πραγματικά. Έχει πατήσει, γιατί θυμήθηκε προφανώς και τους δικούς του σοβαρούς. Ο Μάνταλος πέρσι, όχι τέτοια εποχή, αλλά και εκείνος έχασε όλη τη σεζόν. Πολύ δύσκολος τραυματισμός, γιατί και εγώ έχω περάσει ρήξη χειαστού. Και είναι η αποθεραπεία για να ξαναμπείς είναι εξάμηνη. Θέλει πολύ να ζωρίζεις τον εαυτό σου αρκετά για να επανέλθεις. Ναι. Ας ελπίσουμε. Όσο πιο ανώδυνα γίνεται να το περάσει και κάθε παίκτη φυσικά να το περνάει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, που για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, ευτύχησε να προηγηθεί και νομίζω ότι ο Αστέρας κάπου εκεί το παιχνίδι δεν το διεκδίκησε όπως θα έπρεπε και με τη ζωντάνια που θα έπρεπε. Έχει προβλήματα ο Αστέρας, δεν είναι ο Αστέρας των προηγούμενων χρόνων. Σίγουρα. Σιγά σιγά νομίζω ότι. Και εδώ αυτή η αλλαγή προπονητή πόσο παίζει ρόλο και πόσο έχει αργήσει ο Παράσχος να περάσει τα δικά του θέλω προφανώς. Ο Παράσχος είναι ένα πολύ σοβαρός προπονητής και δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιτυχίες σε όποιο project αναλαμβάνει το φέρνει πέρας. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος κοροϊδεύει. Το ψωμί του δηλαδή το βγάζει και με το παραπάνω. Ωραία. Για να πάμε και στα σημερινά τώρα, καθώς έχει το Απόλλωνος Μύρνης ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη, θα πάμε μια βόλτα στην Αθήνα τώρα για να μιλήσουμε με τον Αντώνη Τζακαλέα. Ο οποίος απουσιάζει σήμερα, τον έχουμε στο rotation το βάλαμε και δεν μπαίνει συχνά στο rotation αυτός, αλλά το έχουμε δώσει το χρόνο σήμερα. Τι γίνεται, Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Όλα καλά. Ήρεμα τα πράγματα εκεί, έτσι. Ναι. Στον απόϊχο του ντέρμπι εδώ τα λέμε με τον Τάσο, το τι είδαμε χθες στο Καραϊσκάκι και τώρα μαζί να πάμε να δούμε τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες, λες εσύ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται εύκολα. Έτσι ακριβώς. Στην πορεία του αγώνα, στην διαχείριση, την αγωνιστική και την πνευματική. Ο Ράζαν Τσέσκου την περασμένη Τετάρτη, όταν ξεκίνησαν οι προπονήσεις, όταν επέστρεψαν από τις προπονήσεις, μεταξύ άλλων είπε στους παίκτες, όποιος ήρθε εδώ έχοντας στον ανώτερη βαθμολογία, καλύτερα να φύγει. Προσπαθώντας να σου βάλει λίγο στο κλίμα το ότι η βαθμολογία. Το μόνο που μπορεί να επιφέρει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι χαλάρωση, αν την κοιτάζει επίμονα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω το παιχνίδι το σημερινό είναι απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει να χάσει κάτι. Ο Απόλλωνας δεν είναι στην λίστα των παιχνιδιών του από αυτά που κοιτάζει βαθμούς, αλλά στο σημείο που έχει φτάσει δεν έχει να χάσει κάτι στο να το διεκδικήσει. Και ειδικά τη στιγμή προέρχεται και από νίκη την περασμένη αγωνιστική. Όσο αυτό μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία, όσο αυτό μπορεί να φέρει κάποια πράγματα διαφορετικά. Ο Λουτσέσκου νομίζω θα προσπαθήσει να δει αν μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στην ενδεκάδα. Όλα δείχνουν πως ο Σέρτζιο Ολιβέιρα θα είναι σε αυτήν. Διότι στα δύο παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ίδια ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη αλλαγή που θα αφορά κυρίως μέσω επιθετικά, αν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τον Πέλκα στο αρχικό σχήμα, θα διατηρήσει τον Πίσεσβαρ, με βάση τη σκέψη που μπορεί να κάνει ότι ο Πίσεσβαρ πήρε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια γιατί ο Πέλκας προέρχεται από τραυματισμό και θα μπορεί να μπει στην ενδεκάδα. Αν και νομίζω ότι τέτοια παιχνίδια ταιριάζουν περισσότερο στον Πίσεσβαρ. Αντώνη, περισσότερο δηλαδή με Μαουρίτσιο Σέρτζιο Ολιβέιρα το προσεγγίζει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου θέλει να περάσει τον Σέρτζιο Ολιβέιρα στο παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι το κάνει με τον Μαουρίτσιο. Ειδικά σε τέτοιο παιχνίδι. Που χρειάζεται και την πίεση που μπορεί να δώσει ο Μαουρίτσιο και την γρήγορη σκέψη, την γρήγορη πάσα που στα πρώτα δείγματα γραφής, γιατί θα μιλήσω για το τι κάνει στον ΠΑΟΚ, το τι έκανε μέχρι τώρα. Είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Έστω και σε αυτό το μικρό δείγμα γραφής που έχει δείξει ο Ολιβέιρα, αυτές οι μεταβιβάσεις του και οι γρήγορες και οι μακρινές είναι στοιχεία τα οποία ο ΠΑΟΚ τα χρειάζεται, οποιαδήποτε ομάδα τα χρειάζεται, όταν πηγαίνει να παίξει στην έδρα μιας ομάδας η οποία θα προσπαθήσει να μην αφήσει χώρους
να κλείσει όλες τις γραμμές στο δικό της τρίτο για να μην δημιουργήσει θέματα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό θα έχει σύμμαχο και τον Μαωρίσιο, ο οποίος είναι και aggressive, δεν είναι απλά ένας παίκτη ο οποίος μπορεί να δώσει ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Τον Σέρτζι Ολιβέιρα που έχει αυτά τα στοιχεία. Έναν εκ των Πέλκα Ιμπίσας Βαρ έχω την εντύπωση, θα δούμε στην ενδεκάδα. Και φυσικά έναν ποδοσφαιριστή που του έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης στην επίθεση, που είναι ο Άκο. Και τον τρόπο δράσης και των υπολείπων. Αριστερά θα παίξει ο Λκαντουρί, από ό,τι πιστεύεις, από ό,τι έχεις δει. Λιμιό Ζαμπά νομίζω περισσότερο. Το πιο πιθανό, ναι, διότι και ο Μαροκινός έχασε κάποιες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα, επομένως δύσκολα να ξεκινήσει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σενάριο, πιθανότητα να πιστευόταν και σε αυτό το παιχνίδι τον Καντουρί. Γιατί ο Καντουρί είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Λουτσέσκου έχει δείξει ότι έχει καταφέρει να πάρει από αυτόν ό,τι περισσότερο μπορούσε. Με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε, δεν είναι εύκολο να προσπαθείς να πεις σε έναν παίχτη όχι απλά να μείνει στην ομάδα, να τον γυρίζει ουσιαστικά ενώ είχε ανοίξει την πόρτα της καθόλου και είχε φύγει. Υπήρχε ρεπό στο οποίο ο Καντουρί πήγαινε στην Ιταλία για να συζητήσει μια ομάδα και να περάσει τις στάσεις. Και όχι μόνο έμεινε, ήταν και βασικός στα δύο παιχνίδια που έκαναν πολλά, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και αυτό νομίζω το πιστώνεται. Και ήταν 100%. Και πολύ καλός. Και ήταν και πολύ καλός. Δεν ήταν ότι απλά ήταν μες στην βασική δεκάδα. Και τα αγωνιστικά δείγματα γραφής του δικαιολογούν όλα όσα έκανε ο Λουτσέσκου για να τον έχει στην διάθεσή του. Αντώνη, Αντώνη και Τάσο μαζί, θέλω να το δούμε αυτό. Ανέφερες και νωρίτερα το ότι ο Απόλλωνας δεν έχει να χάσει κάτι. Να μας πει και ο Τάσο από την πλευρά του που ίσως να έχει βρεθεί σε ομάδα είτε να είναι πρώτη να παίζει με τον τελευταίο, είτε να είναι τελευταίο να παίζει με τον πρώτο. Πώς μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του όσον αφορά την εικόνα, δηλαδή δεν νομίζω να δούμε έναν Απόλλωνα τόσο κλειστό μαζεμένο να πάει για το 0-0 ή θα παίξει πιο απελευθερωμένα. Πώς είναι να παίζει τελευταίος, τελειωμένος ουσιαστικά, γιατί λίγες ελπίδες του Απόλλωνα για παραμονή, και να υποδέχεσαι τον πρώτο, δεν δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Φυσικά, τώρα όπως το είπε και ο Αντώνης στην αρχή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε εισαγωγικά δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό το παιχνίδι, έχει μόνο να χάσει. Ναι. Γιατί αν τυχόν δεν είναι σοβαρός, όπως δηλαδή, επαγγελματίας, ότι πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Ότι αν δεν παίξεις, δεν κερδίζεις, επειδή είσαι πρώτος ή με βάση, όπως λέει και ο Αντώνης σωστά, με βάση το τι λέει η βαθμολογία, δεν σημαίνει τίποτα βαθμολογία. Όπως και χθες είδαμε ότι η Ρεάλ έχασε 1-2 από την Χιρόνα, η οποία είναι στις τελευταίες θέσεις. Να το χτύπημα, Αντώνη, στο έριξε το βέλος και από μακριά. όχι μόνο έχασε. Έχασε με ανατροπή. Με ανατροπή, ναι. Πολύ σωστά. Έχασε με ανατροπή σε 6 λεπτά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Δηλαδή, επειδή το είδα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο είδα, η Χιρόνα πίεσε, έχασε ευκαιρίες, πέτυχε το γκολ με το πέναλτι και στη συνέχεια το επόμενο δεκάλεπτο συνεχίζει να έχει ευκαιρίες, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και συνεχίζει. Η Ρεάλ δεν κατάλαβε από πού της ήρθε. Έτσι ακριβώς. Επομένως, όταν δεν μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές επίπεδου του Ρεάλ, πόσο μάλλον οι δικοί μας ποδοσφαιριστές σε ένα χαμηλότερο επίπεδο δεν θα πρέπει να έχουν πολύ περισσότερη συγκέντρωση για να καθαρίζουν τέτοια παιχνίδια. Κίνδυνος υπάρχει πάντα. Ακριβώς. Και επειδή τον Λουτσέσκου, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, τον εμπιστεύομαι ένα κλικ περισσότερο στην ψυχολογική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών από ότι στην τακτική. Δεν μειώνω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο Βόνης τακτικά, Λουτσέσκου. Αντώνη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα. Το στοιχείο του νομίζω σαν προπονητής είναι αυτό ακριβώς που λες αυτή τη στιγμή. Να το πάρει αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τους ποδοσφαιριστές πριν από τις προπονήσεις, μετά από τις προπονήσεις, πριν από τα παιχνίδια, έχει δείξει ότι αυτό το πράγμα το έχει δουλέψει και σίγουρα το έχει. Γιατί είναι για κάποια πράγματα, ειδικά σε αυτό το τομέα, που όσο και να τα δουλέψεις, αν δεν το έχεις, δεν θα το βρεις. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, μπούσουλας για το πώς θα εμπνέεις έναν ποδοσφαιριστή. Προφανώς πρέπει να έχεις κάτι σαν προσωπικότητα για να τον εμπνέεις και να τον κερδίζεις, όπως κέρδισε δηλαδή τον Ελκαντουρί και άλλους. Για να πείσει ένα ολόκληρο σύνολο να παίζει για το σύνολο. Ένα σύνολο που έχει αρκετούς πρωταγωνιστές,
ένα σύνολο που όταν έχει πρωταγωνιστές έχει και εγωιστές. Αν σε αυτό προσθέσεις και την ατάκα όλων ότι οι ποδοσφαιριστές όσο φοράνε, κοντό παντελόνι είναι παιδιά και μόλις σταματήσουν το ποδόσφαιρο αντιλαμβάνονται το πόσο παιδιά είναι βλέποντας ποδοσφαιριστές να κάνουν πράγματα στην θέση τους, τότε καταλαβαίνει κανείς το τι σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις όλη αυτή την, την κατάσταση. Γι' αυτό και στην αρχή της κουβέντας ανέφερα αυτή την ατάκα του, του Λουτσέσκου που είπε ως ποδοσφαιριστής, αν έχετε το μυαλό σας στην, στη βαθμολογία, θέλετε να φύγετε να κάνετε κάτι άλλο, να την ξεχάσετε και να επιστρέψετε. Ναι. Γιατί σίγουρα, όντως, όταν... έχει ενδιαφέρον το πώς θα μπουν, το πόσο σοβαρά θα προσεγγίσουν το παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι και σαν οργανισμός ΠΑΟΚ πολύ σωστά κρούει τον κόδωνα ότι δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι και δεν, δεν συνέβη τίποτα επειδή κερδίσαμε τον δεύτερο και τέλειωσε το πρωτάθλημα μας. Είναι, και είναι παιχνίδι το οποίο απλά επιβεβαιώσω ότι ο ΠΑΟΚ είτε με τον δεύτερο είτε με τον τελευταίο δεν εκτοχιάζεται. Σωστά. Σε διαγωνιστικό επίπεδο, σε ψυχολογικό επίπεδο, σε οποιοδήποτε. Πάντως, αυτό μπορούμε να το πιστώσουμε, Αντώνη, και στο Λουτσέσκο, σωστά επισήμανες και νωρίτερα, το ότι φέτος ό,τι έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ, είτε μετά από την... το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας αυτό, μετά από την αποτυχία με την Μπενφίκα στο Champions League, είτε μετά από την αποτυχία του Europa League, είτε μετά από μεγάλες νίκες, όπως τα Derby, όπως με τον Ολυμπιακό είναι μια τέτοια κατάσταση τώρα δηλαδή, να έχει να διαχειριστεί, να επανέλθει δηλαδή σε κάτι θετικό, δεν έχει δείξει ότι φεύγει από το, από το πλάνο του. Είναι αυτός που πρέπει, είναι σοβαρός, βγάζει χαρακτήρα. Αυτό πιστώνεται και στο Λουτσέσκου σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει, έχει κάνει 7 ήττες. Καμία δεν είναι για το πρωτάθλημα, είναι όλες μεσοβδόμαδες. Λέει πολλά αυτό. Αυτό λέει κάτι. Το ότι μετά από αυτές τις 7 ήττες έχουν ακολουθήσει 7 νίκες, λέει επίσης κάτι. Ναι. Για μια ομάδα η οποία μπορεί κάποιος να πει ότι θυσίασε το οτιδήποτε για το πρωτάθλημα, αλλά εάν δεχτώ αυτή την ατάκα, τότε το έχει κάνει τον τέλειο βαθμό. Το αν ήταν αυτός ο στόχος, επετεύχθη, έτσι. Ακριβώς. Γιατί ναι, ακόμα αν πει στην κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ρωτήσεις στην Ευρώπη και είδε διαφορετικά τα παιχνίδια, εγώ δεν διαφωνώ με τη λογική του, του σε ένα βαθμό rotation στην, στην Ευρώπη, γιατί δεν έγινε rotation έτσι απλά για να γίνει. Έγινε rotation στοχευμένο με τον Λουτσέσκο να πιστεύει ότι μπορεί με αυτούς τους 18 πάνω κάτω να βγάλει τα παιχνίδια από το αθλήματος και με διαφορετικούς 18 να βγάλει τα παιχνίδια στην, στην Ευρώπη. Δεν του βγήκε και η ζωή συνεχίστηκε. Είναι κοινικό αυτό το «η ζωή συνεχίστηκε», αλλά είναι τελείως διαφορετικό η ζωή να συνεχιζόταν απλά με τον ΠΑΟΚ να παίζει στο πρωτάθλημα και διαφορετικό να μην κουβαλάει το τι έγινε τις, τις πέμπτες του και κάποιες τετάρτες στο κύπελο, γιατί είχε και δύο ήττες στο κύπελο, με το τι γινόταν τις, τα Σάββατα και τις Κυριακές στο, στο πρωτάθλημα. Σίγουρα, σίγουρα. Yeah. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Μισκός Γιώργο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και αν του χρόνου θέλει να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, οποιασδήποτε και αν λάβει, έτσι. Δηλαδή φέτος το ότι έδωσε όλο το βάρος του και αυτό δεν μπόρεσε, ας το πούμε, ο Λουτσέσκου να το βγάλει μέσα από το μυαλό των προπονητών όταν έδιναν παιχνίδια μη πρωταθλήματος, είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να, το, πρέπει να λυθεί. Σαφώς. Σαφώς και πρέπει να λυθεί. Απλά θα λυθεί με την ηρεμία του ότι το μυαλό κάποιον, αν λαθασμένα μπήκε το ένα στα δύο, το δύο επετεύχθη. Ναι. Το δεύτερο επετεύχθη. Και ειδικά αν ο ΠΑΟΚ θέλει εντός εικόνα να μεγαλώσει και να διαχειριστεί του χρόνου εβδομάδες με τρία παιχνίδια, αλλά το ένα είναι Champions League, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Europa League, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε νοοτροπία. Εκεί που οι βασικοί παίκτες δεν θα θέλουν να ακούσουν ότι ξέρεις τι, έχουμε παιχνίδι πρωταθλήματος σημαντικό και θα πρέπει μήπως... Ναι, μην παίζεις ρε παιδί μου μέσα στο Μεάτσα, ξέρω εγώ, στο Καπνού. Ναι, γιατί να παίξει Κυριακή στην Τρίπολη, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Που αυτό και να θέλεις να το πεις,
το δίπλο σκέφτεσαι γιατί ξέρεις τι θα ακούσεις. Την αντίδραση, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Και εκεί αλλάζουν όλα. Ωραία, Αντώνη. Για να κλείσουμε κιόλα σιγά σιγά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι, βέβαια, τόσο, βέβαια. Αντώνη, χθες το είδες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη ΣΑΕΚ? Είδα κάποιες στιγμές, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Να, δεν έκατσε να το παρακολουθήσεις? Όχι. Αυτό λέω, ήθελα να σε ρωτήσω πού το έβλεπες. Δηλαδή, αν ήσουν κοντά πιο πολλά με φιλοαεξίδες ή με φιλοολυμπιακούς. Και πώς το ζούσαν οι ίδιοι το παιχνίδι. Δεν ήμουν σε τέτοιο μέρος για να σου δώσω feedback. Νομίζω εύκολο θα είναι πάντως να το συμπεραίνουμε τάσο, διότι στο πρώτο ημίχρονο η μεν, στο δεύτερο ημίχρονο η δε. Ακριβώς, αλλά θα είχε μεγάλη, έτσι, πώς να το πω, να πάρουμε λίγο ένα feedback πώς οι αεξίδες κυρίως, πώς αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ωραία. Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε, καλή ποδοσφαιρική απόλαυση το απόγευμα και καλή επιστροφή από αύριο εδώ στο ανάλυση του Bayern Press. Αυτά λοιπόν και με τον Αντώνη Τσακαλέα, ο οποίος σήμερα εξ αποστάσεως μας έκανε τη δική του ανάλυση για το παιχνίδι που περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στις 3 κάπως έτσι. Εντάξει, οι Δευτέρες περνούν πολύ γρήγορα πολύ γιατί γρήγορα. Έχουν πολύ ψωμά και αυτή η εβδομάδα όλοι βασικά θα βγει εύκολα και γρήγορα. Διότι είπαμε, σήμερα παιχνιδάρες και χώρια και στο εξωτερικό. Εντάξει, Τρίτη, Τετάρτη το συζητώ, το κύριο Σπιάτο. Πέμπτη Europa League, είναι η εβδομάδα γεμάτη. Εμείς θα είμαστε ξανά παρέα σας αύριο 2 με 3 στο καθημερινό ραντεβού εδώ στο Ολυμπιακό 107,4 με το ανάλυση το bypress.gr. Φυσικά τις υπόλοιπες ώρες μπαίνετε στη σελίδα του bypress.gr στο Facebook. Βλέπετε το υλικό που υπάρχει. Αυτή την κολάρα που έβαλε ο Ούγκρος το Σάββατο. Όσοι δεν το είδατε, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Μας κάνετε και like, σχολιάζετε και οτιδήποτε θελήσετε για να έχουμε και σχέση αλληλεπίδραση, έτσι να συζητάμε παρέα ποδοσφαιρικά. Καθαρά ποδοσφαιρικά όπως μας αρέσει. Και τα περισσότερα από αύριο ξανά εδώ στο Λίμπερο στις 2 στο καθιερωμένο ραντεβού. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Μέχρι αύριο να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.